είπα κι εγώ για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε μπαρ και κλαμπ πήγα σε γυμναστήρια και στο ταμάμ. Τόσες ξανθές μελακρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωήρες, δικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, αφιερωμένο. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζει. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Ο Γιάννης ο Χατζηγεωργίου, αγόρι μου καλό, πώς είσαι σε δίνει. Τι Γιάννη, τι έγινε. Γιάννη αρχικά τι κάνεις, τι ήταν αυτά που έκανες, γιατί πήγες, πότε πέρασε. Λοιπόν, γιατί πήγες, αρχικά να πω ένα μεγάλο, όπα, sorry για το μικρόφωνο. Δώσε μας αυτό, κράτα αυτό, να πεις ένα μεγάλο. Ευχαριστώ στον Μάριο Καραμπότη. Άγια. Τον άνθρωπο που είναι ο μαέστρος μου, τον αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάριε, μα δεν πότε έφυγε ο Πίκολο. Πότε έφυγε, ρε φίλε, εγώ κάθισε Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Άρα στο ξυλαράκι μας. Πώς το ξυλαράκι εδώ πέρα. Κουνιέται και εσύ πότε θα φύγω σαν ψέμα για να κάνετε το Survivor στο... Λοιπόν, Γιάννη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Δεν σε περίμενα τόσο νωρίς πίσω να πει κάποιος. Ειλικρινά, παρακολούθησα πολύ λίγο για να σου είμαι ειλικρινής. Αντιλήφθηκα από το πολύ λίγο που γνωριζόμαστε, ενώ και που μιλάμε πιο πολύ στο τηλέφωνο και τα λοιπά, ότι ζορίστηκες. Κάτι σε ζόρισε πολύ, μα δεν το ήξερες. Θα σου πω. Μπράβο, ξεκίνα. Όταν λοιπόν εγώ πήγα στο Survivor, πριν πάω, είμαι εδώ και 2 χρόνια με μια ομάδα εθελοντική που κάνουμε φοβερές δράσεις, που κάναμε ένα application που βγήκε το καλύτερο application για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα. Το γνωρίζουμε. Που φύγαμε και βοηθήσαμε τη Βόρεια Εύβοια με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και βοηθήσαμε χιλιάδες κόσμο εκεί. Είχες μια τέτοια δράση. Θα σου πω τι εννοώ. Ναι. Και μπαίνω και περιμένω όχι μια αντίστοιχη ομάδα, αλλά μια στοιχειώδη ομάδα, ρε εσύ. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Όχι υπερβολές. Περίμενε, ρε Γιάννη, τώρα ήσουν σε μια ομάδα εκτός δηλαδή με αυτά που κάνετε με τη δράση, η οποία είχε ένα κοινό στόχο, τη βοήθεια, τέλεια. Και εκεί τι γίνεται, έπεσε κάτι. Αν δεν έπεσε κάτι, θα ρίξω κάποιον. Στέλιο, ωραίο κι αυτό. Στέλιο. Και στο Survivor μπαίνεις σε μια ομάδα η οποία όμως δεν έχει ακριβώς κοινό στόχο, έχει προσωπικό στόχο να κερδίσει. Που σημαίνει ότι εκεί πέρα δεν θα είναι τα πράγματα όπως τα περίμενες, τη σύμπνοια φαντάζομαι που θα ήθελες. Θα σου πω, εγώ περίμενα ότι το reality θα βγει μετά από 2,5 μήνες. Όλοι μας. Δεν είσαι μόνος αυτό, ναι. Βγήκε 5 μέρες πριν ξεκινήσει το reality. Το reality είχε βγει. Ναι, βγήκε, σας περίμενε εκεί. Τι λέγες. Σας περίμενε, είναι η αλήθεια. Μας περίμενε. Σας περίμενε. Το είδα από την πρώτη μέρα. Λέω, σιγά σιγά παίρνω την ομάδα και λέω, παιδιά, χαλαρώστε. Να βρούμε κάποια πράγματα που τα λέω logistic, δηλαδή να βρούμε κάποια πράγματα που είναι βασικά. Τα βασικά. Να δηλαδή, λειτουργήσουμε. Πώς ομάδα. Να χαλαρώσουμε. Εγώ θέλω, όχι να είμαι ο αρχηγός, δεν με ενδιέφερε καθόλου κάστανο. Απλά ήθελα να είμαι οργανωτικός. Αυτό το. Ο συντονιστής μπορεί να παρεξηγηθεί και να γίνει ο αρχηγός. Και ο άλλος δεν το δέχεται και εύκολα. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Δεν είχες πει ότι δεν θα σε ενδιέφερνε να πας στο Survivor. Τι άλλαξε, πού κουνήθηκε το. Κουνήθηκε ένα καλώδιο. Ναι, το καλώδιο κουνήθηκε 100% για να πας στο Survivor. Ναι. 100%. Γι' αυτό σου λέω, κάτι έγινε, πες μου λίγο αυτή τη σύνταξη. Μου κάνει ο Λιανός, εσύ τι κάνεις εδώ. Σοκαριστήκαμε κάπως όλοι. Λέω, δεν παίξει στα αθλήματα. Όχι, μου λέει, δεν σε έχω σαν άνθρωπο να έρθει στο Survivor. Γιατί την πήρε την απόφαση. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Πέρα από την κρίση που έχουμε. Οκ, okay, το ακούω. Ωραία. Πολύ. Έχουμε αυτή τη στιγμή, πολύ εννοείται. Mm. Έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, μια ομάδα, κάποιους ανθρώπους, τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Και ο μόνος τρόπος για να έρθουμε σε εκπομπές, να φανούμε στην τηλεόραση ξανά, να φανούμε σε εφημερίδες, σε οτιδήποτε χρειάζεται και να δείξουμε το σκοπό μας, να δείξουμε το έργο μας, ήταν ουσιαστικά ένας διάβλος επικοινωνίας στο Survivor, μια καλή σειρά, κάτι. Πολύ ωραίος. Όχι, παιδιά, εγώ την ειλικρίνεια.
Και, δεν το συζητώ. Και, ναι, και σου λέω, θυμάσαι και στο έλεγα και στο τηλέφωνο. Ναι. Λέω, κάνουμε τόσα πράγματα και δυσκολευόμαστε να φανεί κάτι. Όχι να για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Κάστα όχι, για να γίνει ακόμα καλύτερη, γίνει ακόμα αυτό, καλύτερη καλύτερο αυτό που κάνετε. Άρα λοιπόν εκεί πέρα ουσιαστικά ένα από του στόχου σου, γιατί φαντάζομαι και προσωπική στόχη. Ναι, εννοείται. Τι είναι προσωπική στόχη, για μένα σάλτσε. Προσωπική εννοώ, παιδί μου, να δει λίγο τι δυνάμει σου, να μετρηθεί κάπω, να ενεργοποιηθεί και τέτοια πράγματα. Κοίταξε, είναι και λίγο challenge. Δηλαδή το ακού και λε να δω τι θα κάνω εκεί πέρα. Γι' αυτό σου λέω, όταν λέω προσωπική στόχη δεν εννοώ το έπαθλο, γιατί έχει κερδίσει κάποιο επώνυμο ποτέ από τόσα χρόνια που γίνεται survivor. Όχι. Κάνω λάθο. Όχι, οι μαχητέ. Ένα από του μαχητέ πάντα κερδίζει. Οπότε. Να θα σου είναι. Πω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι προσωπικό όντω το στοίχημα. Όταν λέω προσωπικό, εννοώ ότι είναι το δικό σου το κομμάτι να μετρήσει τον εαυτό σου σε συνθήκη η οποία είναι παράτερη. Τώρα φέτο είναι δύο φορέ παράτερη η αλήθεια. Είναι. Γιατί σου λέω αυτό. Το πολύ το έντονο το κομμάτι του reality έχει βγει πολύ μπροστά. Πιστεύει ότι ήταν τόσο σωστή συνταγή και έβαλαν όλα τα υλικά που δεν ταιριάζουν μεταξύ του. Και θα μου μιλήσετε για αυτό το ιδίλιο. Κοίταξε να δεις. Την άποψή σου. Το θέσεις τόσο σωστά που δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Γιατί ήταν. Έβλεπε στους μαχητές μια σύμπνοια. Εννοείται ότι αν χάνανε λίγο, πιστεύω θα είχαν και αυτοί θέματα. Όλες οι ομάδες πάντα έχουν θέματα σε αυτό. Και σε εμάς έβλεπες. Τέσσερα άτομα φυσιολογικά, άντε πέντε. Πολλά είπες, κατέβαινε. Και πολλά είπα λίγο. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Και έβλεπες ο καθένας έχει τα δικά του. Είναι πολύ προσωπικό. Που έλεγες πολύ τα δικά του. Όχι, πολύ τα δικά του. Είναι και ιδίως ένα άτομο παρά είχε τα δικά του θέματα και είχα παραπονεθεί στην παραγωγή. Τώρα κάτι σου έρχεται στο μυαλό, δεν μπορεί να φανταστεί, ας πούμε, κάτι. Β. Ναι, κοίταξε τώρα. Άκου λίγο τώρα, Γιάννη, για να πούμε και άλλα δύο πράγματα έτσι, να το ανοίξουμε λίγο. Όλο το κομμάτι αυτό με το survivor, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη, η οποία είναι εξωτερικό εγκλισμό, που είναι διπλό τρελό, ενώ είσαι έξω, είσαι εγκλωβισμένο. Εν τω μεταξύ, βλέπει άλλο Καραϊβική, το βλέπει αυτό και λέει έτσι είναι. Α, εντάξει. Άντερε, σαν την Χαλκιδική δεν έχει ρε πια καρα. 10 φορέ ελαδίτσα. Λέμε, παιδιά. Απλά θέλω να σου πω ότι ο καθένας λοιπόν στο κομμάτι αυτό του στρεσαρίσματος δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από την αρχή. Οπότε λοιπόν σε δυσκόλευε και η συμβίωση. Ωραία. Ναι. Το καταλαβαίνω. Κοίταξε. Αν μπορώ να πω το survivor έχει ας πούμε δείχτη δυσκολία. Ότι ρε παιδάκι μου έχεις ας πούμε αυτή τη στιγμή να γνωστείς τον εαυτό σου, την πείνα, τον πόνο σου. Και έχεις να συμφιλειωθείς και με την υπόλοιπη ομάδα για τους παίκτες. Το 70% είναι η ψυχολογία και οι παίκτες. Μα βέβαια, ξεκάθαρα. Έτσι είναι. Ξεκάθαρα. Όχι, είναι δύσκολο task. Άστο το, μην μου κάνεις εμένα. Έτσι, εγώ δεν είχα πει. Μα εσύ πήγες λεκτόν η πρώτη χρονιά. Εσύ δεν τα είχες δει και είπες, εγώ εκεί πέρα, ρε φίλε, πώς θα είμαι. Τι φανταζόσουν εσύ επίσης. Δηλαδή σε σχέση με τον περσινό survivor, πολύ που όντως. Είσαι πολύ ρομαντικός. Πολύ ρομαντικός. Τι ζώδιο είσαι? Τοξότης. Τι πρόβλημα, μα κοροϊδεύει με στα μούτρα μα, μπορεί, δεν ξέρουμε από ζώδια. Πιο ρομαντικό είναι το Ξώτη, μωρέ. Μην τα λέτε αυτά και τα πιστεύουμε. Δεν έχει το Ξώτη και τα λέτε παρά έξω. Ούτε καν. Έλα τώρα, δεν υπάρχει ρομαντισμό εκεί πέρα. Προφανώ είπε εσύ ότι εγώ θα το καταφέρω. Και έβαλε και στο πίσω μέρο του μυαλού σου από ότι μου είπε ότι εντάξει και το reality θα βγει πολύ αργότερα. Μπορεί και να μην είμαι. Άσε να το δω. Α πάω να κάνω τώρα ο σκοπό. Δεν σου βγήκε. Λυπόμαστε, αγάπη. Δεν έβγαινε, παιδιά. Όχι, δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε. Εσύ, ας πούμε, το ιδίλιο αυτό που είσαι και τοξότης και είσαι και ρομαντικός. Το ιδίλιο αυτό το έζησες στην αρχή του, εν τη γενέ. Λοιπόν, τέσσερις μέρες, τις πρώτες τέσσερις μέρες, έβλεπε η Μιριέλα το Στρακαστρούκα, όπως λέγεται αυτός ο Γιώργος. Κατσαούρης, ευχαριστώ. Ναι, έτσι και είναι συντονισμένο. Και ήταν, γέλαγε που την φλέρταρε και εγώ την κοροϊδεύω ότι σε φάση θα είσαι στη φάρμα σου, θα ονομάσουμε έτσι την κατσίκα σου, θα ονομάσουμε έτσι... Το έχεις προχωρήσει. Το είχα προχωρήσει εγώ. Φαντασία, παιδιά, ταλέντο, ναι, φαντασία. Λοιπόν, φαντασία. Κάποια στιγμή. Η Μιριέλα, τι έλεγε, αυτό γελούσε. Γελούσε. τίποτα. Λοιπόν, και λέγε, έχω σχέση. Ό,τι έλεγε, τέλος πάντων. Α, με τον συνεργάτη. Ναι, δεν ξέρω τι έχει, αυτό. Κανείς μας. Λοιπόν, ναι. και ξαφνικά, η Αθηνά αρχίζει και η Βρυσίδα να κάνει μια επίθεση γιατί η Ασημίνα πετάγεται από απέναντι και λέει η δυνατότερη παίκτρια είναι η Μιριέλα. Τρελαίνονται οι υπόλοιπες, οι δυνατές παίκτριες. Που παίζουν πολύ ρόλο όλα αυτά χωρίς λόγο. Ναι, χωρίς λόγο τόσο πολύ. Καλά, είναι, εντάξει, είναι τα δικά σου, αλλά παίζουν χωρίς λόγο. Τι με νοιάζει αν με θεωρεί δυνατό παίκτη απέναντι. Η υγεία. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την ψυχική υγεία. Όχι, ξεκάθαρα. Το έχουμε παρακολουθήσει, καταλαβαίνουμε. Τόσο εύκολα, ρε παιδί μου. Η πείνα, είμαστε ό,τι τρώμε. Είμαστε ό,τι τρώμε. Είμαστε ό,τι τρώμε. Όταν τρως καρύδα κούφια,
Ξεκινάει άλλη κατάσταση. Παθαίνεις. Ξεκινάει μπράβο. Άλλη κατάσταση. Και σκέφτομαι τι έχω φάει, τι είμαι τώρα. Λοιπόν. Τίποτα δεν είμαι, δεν έχω φάει τίποτα. Τίποτα. Έναν τίποτα. Τροπιτούλα είσαι. Ο Βαλάντης τι τρώει και του συμβαίνει εδώ. Όχι εννοώ γιατί ταράζεται παραπάνω. Είναι και τροφές. Άμα τρως αμύγδαλα, έχεις πονοκέφαλο. Μέχρι εκεί ξέρω. Πολλά αμύγδαλα. Και τέλος πάντων αρχίζουν και τη λένε μία στην άλλη και ξαφνικά κλαίει η Μιριέλα. Κλαίει. Ναι. Off the camera. Και έρχεται ο Στρακαστρούγας και της δίνει ένα βραχιόλι που έχει φτιάξει. Και κάνει αυτή αχ γλυκούλη. Ναι. Και λέω. Θα έχει πλάκα. Τη λέω, σε παρακαλώ. Δηλαδή είσαι η μόνη λογική εδώ μέσα. Κάνουμε τελικά, παρέα, σε παρακαλώ. Έπεσε έξω. Δεν τα πας καλά με τους ανθρώπους. Συγγνώμη, δεν έχεις αυτό το φιλτράρισμα για τις προσωπικότητες. Δεν πειράζει. Την αγαπώ, είναι απίστευτο κορίτσι και με το Λάμπρο κάνουμε παρέα. Και η Ναυσικά είναι Λάρα Κρόφτ, να ξέρεις ξεκάθαρα. Έτσι. Δεν υπάρχει Ναυσικά. Γι' αυτό την ψηφίσανε. Ναι, είναι top player και όχι απλά είναι έτσι. Ξυπνάει το πρωί. Δεν έχει τσιμπηθεί από κανένα κουνουπί. Δεν έχει τσίμπλα στο μάτι. Τι τη φοβούνται, τι είναι ρομπότ, καλή Αθηνά. Καλέ, Ναυσικά. Ναυσικά, συγγνώμη, τη μπερδεύω. Πολύ το είδα και στα αθλήματα. Είναι πραγματικά το δέρμα τη αλαβάστρινο. Δεν μυρίζει. Όλοι οι άλλοι ζέχνουμε. Τι είναι αυτή, είναι θεάρα, ρε. Θεά, σ' αγαπώ. Είναι το δώρο του Ατζούν. Πες μου λίγο κάτι. Για ποιο λόγο έβγες λες ή δεν λες, δεν πρέπει να ρωτήσω. Συγγνώμη. Κοίταξε. Χίλια συγγνώμη. Είναι... Αλλά το εννοώ αυτό που λέω. Όντως συγγνώμη, αν θες μην απαντήσεις, αλλά δεν το ξέρω. Κοίταξε, ένα μικρό κομμάτι θα πω. Ότι ωραία, okay. Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο η κατάσταση μέσα. Ότι γινόταν όλο αυτό που γινόταν. Okay, okay. Και ότι άρχισε να επηρεάζει όντως την ψυχική μου υγεία σοβαρά. Γιατί είχα τραυματισμούς, πονούσα πολύ και στο στομάχι. Εγώ έχω και μια μικρή πάθηση στο στομάχι, οπότε ήταν διπλάσιος ο πόνος που είχα. Εκεί μέσα. Και το ψυχολογικό δεν βοηθάει στο μάχη. Και ξαφνικά έπρεπε να διαχειριστείς ένα reality που... Έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Κατά πάνω σου ερχόταν. Και ένα Jackie Chan δίπλα στο κρεβάτι σου, στο ξύλο σου, στη σανίδα σου. Στο ξύλο, ποιο κρεβάτι καλέ λένε. Ναι, εντάξει. Εγώ κατάλαβα εσείς. Ωραία. Και εσύ δεν παρακολουθείς, γι' αυτό λες όχι. Σε περίπτωση λοιπόν που χτυπούσε ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έχω έξι. Ναι, γεια σας, είμαστε από το γραφείο του κυρίου Ατζούν. Πολύ. Κοιμούν τη δική μου. Δεν άστο, δυστύχτο μου σε μήνυμα ηχητικό, γίτσες. Άμα σε πέρασε λοιπόν τηλέφωνο και είχε φύγει ο Τζέκις Χαν με κάποιο τρόπο και σου λέγανε θα θέλαμε να ξαναρθείς. Θα το σκεφτώσουν ή τώρα πια που έχεις μία εμπειρία, έχεις μία προσωπική εμπειρία κάποιες μέρες. Θα έλεγα το εξής. Τι θα έλεγες. Πολύ ιδανικό σενάριο, ποτέ δεν θα γινόταν, αλλά. Μπορώ να επιλέξω 5 παίκτες από τους μαχητές και 5 παίκτες από τους δικούς. Όχι, δεν σου λέει εμένα να κάνεις το δικό σου. Το πιτρελό, να κάνεις το δικό σου σαρβάρι που φαντάζεσαι. Να τελειώσει η υπόθεση. Όπως είναι. Όχι, όπως είναι. Σου βγάζω τον Τζέκι Σχάν έξω που είναι λίγο πιο έντονος. Το κάνω λίγο όσο πιο μαλακό γίνεται. Δεν βγαίνω, μάνα μου, είναι και reality. Θα βγαίνει. Ωραία, θα πήγαινες. Αν τα ξαναπήγαινα τώρα έτσι όπως είμαι που έχω ρεμίσει, δύσκολο. Αλλά εκείνη τη στιγμή μπορώ να έλεγα εντάξει. Αλλά όχι, aboard. Να μην πάρουν τηλέφωνο την εκπομπήση. Έχεις εκδώσει βιβλίο. Ναι. Τι λες, μωρέ Γιάννη. Εσύ κάθεσαι, κάνεις τσούγκς, δεν αντέχεις. Τι είναι αυτό, πότε έγινε αυτό. Είναι... Γιατί δεν το ξέρω, το ξέρω. Έχω βιβλίο, το οποίο έχω κάνει παρουσίαση κιόλας. Δεν το ξέρω. Το Ζιάκ η Έκλειψη. Από τις εκδόσεις Ανούμπης είναι ένα ερωτικό δράμα φαντασίας και στην πρώτη μου παρουσίαση ήταν η Μιριέλα με τη Μυρτώ Αλκάκη. Εσύ είσαι εδώ. Ναι. Εσύ εδώ σε πιάζει, τι ηλικία είσαι, 11. Όχι. Αλήθεια. Τα μαλλιά. Όχι. Μα φαίνεσαι πιο εκεί πέρα. Νόμιζα ότι ήταν το βιβλίο που είχα γράψει πριν πολλά χρόνια. Στο δημοτικό δεν βγάζανε κάτι αυτά που είχε το. Εντάξει, είναι. Και ίδιο χρώμα το Ζιάκ με το Μπουκάμψο. Συγχαρητήρια. Αυτό τώρα μιλάμε πολύ. Ναι. Δηλαδή έπρεπε. Εδώ δεν βλέπει τι έχουμε κάνει για πίσω για όλα. Έχει γίνει χαμό, έχει κάνει πάρα πολλά. Και έχει κάνει και στο. Επειδή ακριβώ σε απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι με τη δράση και πώς μπορείς να βοηθήσεις, πολύ πιο απλωμένο ενώ να βοηθήσεις, ακόμα και να πληροφορήσεις για κάποια πράγματα. Έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο για το bullying. Ναι. Στο YouTube δεν είναι. Όχι, αυτό δεν έχει βγει ακόμα στο YouTube. Για το cyberbullying. Θέλουμε να το τρέξουμε. Είναι μια ταινία, η πρώτη μου ταινία που γύρισα ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος με την ομάδα. Το κάνω με πολύ αγάπη και θέλω να το κάνω αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω πού τελειώνουν τα ταλέντα. Ατελείωτα. Συγχαρητήρια. Προσπαθήσω. Είναι μια νέα γενιά, ρε φίλε. Είναι ένα short film, μια μικρού μικρού ταινία, η οποία λέγεται Engagement. Παίζει η Θάλια Εμιλιώρη, που είναι εξαιρετική. Είναι μαθήτριά μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Και ουσιαστικά είναι για το cyberbullying, για τον εκφοβισμό στο διαδίκτυο και για το πώς οι άνθρωποι εθίζονται ουσιαστικά
στο διαδίκτυο. Είναι, θυμίζει λίγο Black Mirror η κατάσταση και τα σχετικά και θέλουμε να το πάμε με το καλό είτε σε ένα ιντερνετικό κανάλι, γιατί πλέον... Πλατφόρμα δηλαδή. Πλατφόρμα ωραία, δηλαδή ναι. Και τα σχετικά. Είτε να το πάμε σε φεστιβάλ δυνατό που να προβληθεί και να γίνει με το καλό. Το application πηγαίνει καλά που έχει να κάνει όλο το κομμάτι με το. Με τον εθελοντισμό του Connect Your City. Είναι ένα application το οποίο σου δείχνει εθελοντικές δράσεις της γειτονιάς σου, συμμετέχεις σε αυτές, κερδίζεις πόντους και ανταμείβεσαι με δώρα. Και το συγκεκριμένο application το δημιουργήσαμε με την ομάδα πέρσι. Μπράβο. Πήρε πρώτο βραβείο application της χρονιάς για τον εθελοντισμό. Έχει κάνει 15.000 δράσεις πέρσι εθελοντισμού. Πόπο, απίστευτο. Όχι, δεν είναι. Και ξέρεις τι. Και δεν μπορούμε να τα πούμε, ρε Νικό. Τα πες, βρε, τα πες. Τώρα ναι, τα πες, ρε. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Έπρεπε να περάσω στο Survivor. Τι να έπρεπε να το Τζέκι Σκάν. Τι να κάνω, πληρώνεται η διαφήμιση. κοίταξε, Γιάννη. Έχεις απόλυτο δίκιο και το θίγεις και πολύ ωραίο το ζητούμενο ότι πρέπει να κατεβάσω τα βρακιά μου για να πω κάτι που θέλω. Είναι πολύ γενικό το κατεβάζω τα βρακιά μου. Ενώ για να γίνει κάτι που θέλω να πω, να βρω έναν τρόπο πώς θα το επικοινωνήσω. Παρ' όλα αυτά όμως, και ας μην το έχεις επικοινωνήσει όσο μπορεί να ήθελες, έχεις κάνει πάρα πολύ. Έχετε κάνει σαν ομάδα πάρα πολύ δουλειά. Που αυτό είναι το σημαντικό, αν με ρωτάς. Όχι, το εννοώ. Και όλους αυτούς που έχετε βοηθήσει, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα το μάθανε και άλλοι κάποιοι. Αλλά γενικά αυτό τρέχει. Ξέρεις τι, είμαστε μια χώρα που είμαστε πολύ χαμηλά στο κομμάτι. Τηλία. Μην ανοίξει πιο κομμάτι, θα αρχίσουν να φεύγουν τα βελάκια. Όχι, αγαπώ, την, αγαπώ την Ελλάδα απίστευτα. Βρε, και άμα πας στην Δομινικανή Δημοκρατία, θα πεις η Ελλάδα είναι. Όχι, εντάξει, η Ελλάδα είναι Τόκιο. Εξαιρετική σαν τοπογραφικοποιημένη συνθήκη. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε διάφορα θέματα. Έχουμε θεματάκια. Είμαστε σε αλλαγές. Είμαστε survivor. Είμαστε και σε αλλαγές. Πιστεύω ότι σιγά σιγά όλα αυτά, application από εδώ, cyberbullying, κάπως να περάσουν πέντε απόψεις, θα βοηθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χαίρομαι όποτε σε βλέπω, είσαι γλυκύτατος, το ξέρεις. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης ο Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ.